Ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Pokemania. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε 5 μάχες Master Link PvP. Πάμε λοιπόν, χωρίς πολλά πολλά, να δούμε τις μάχες. Η ομάδα είναι Garcho, Roserade και Mamoswine. Εδώ θα έχουμε θέμα με το Togekiss. Ευτυχώς δεν αλλάζει όμως. Έρχεται attack όμως. Δεν ασχολούμαι και τόσο φανατικά με το PvP, ποτέ δεν με κέρδισε. Και γι' αυτό δεν έχω και έτοιμα Pokémon τίποτα. Melmetal έβαλε. Καταφέρνω να πάω για ακόμη ένα charge move. Δεν θα κάνει πολύ όμως. Σίγουρα θα έχει Thunderbolt και Super Power. Κάποια από τα δύο. Αν έχει Rock Slide. Alright. Okay. Okay. Κακό αυτό. Τι έπρεπε να πήγαινα από την αρχή στον κάτσο. Χαραβήσαμε το Roserade έτσι. Τώρα όμως έχουμε το πλεονέκτημα να πάμε για Outrage, το οποίο ελπίζω να σκοτώσει το Dialga. Δεν είναι αρκετό. Αν πηγαίναμε για Garchomp στην αρχή αντί του Roserade, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Dragonite. Δεν πρόλαβα να αλλάξω. Αλλάξε κι αυτός. Αλλάξε κι αυτός. Ακουατήλ, έκανε. Αντέχουμε ένα ακουατήλ, ε. Roserade τον δέχεις πολύ ωραία. Έχω έτοιμο Outrage για τον Dragonite. Ωραία. Είμαστε στο 1-1 νίκες ή τεστ. Dialga. Αυτό που μισώ στο PvP είναι τα legendary που δικαιούνται, δηλαδή παίχτες βάζουν 3 legendary. Θα μου πεις είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι εντάξει. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Άλλαξες και εσύ σε Groundon. Αυτό που λέω δηλαδή. Τώρα πρέπει θα κάνω Protect Shield. Νομίζω μπορώ να πάω για... Προλαβαίνω να πάω για μια επίθεση. Το θέμα είναι τον Dialga που είναι από πίσω. Ας χάσουμε εδώ το Roserade. Και Kyogre, αλήθεια τώρα. Από τη στιγμή που είναι η Antic θεωρεί δίκαιο το
κάποιος σε μια περιοχή να μπορεί να κάνει ένα raid την ημέρα και κάποιος άλλος να κάνει 10 και να χρησιμοποιούν αυτά τα legendary, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Βασικά κανένας δεν μπορεί να πει κάτι, κανείς. Μας την έφερε τώρα όμως. Και όχι μόνο μας την έφερε, αλλά βαράει και πρώτος. Βαράει και πρώτος. Φυσικά δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να αλλάξω. Δεν έπρεπε να αλλάξω τώρα το rock right here. Θα με σκοτώσει. Stones. Ρώτα αυτά το ζήσε και κοίτα να δεις που ίσως κλέψουμε τη νίκη. Αν καταφέρω και πάω για outrage, κατάφερα και έκαναμε το 2-2 τώρα. Γενικά τον Garchomp είναι το πιο αξιόπιστο Pokemon που χρησιμοποιήσα σε PvP, το Master μου τουλάχιστον. Αρχίσαμε πάλι, ground. Θα κάνω shield για να δω τι έχεις. Earthquake. Θα βάλω shield. Θα βάλω shield. Έτσι ώστε... Ωραία. Έχουμε έτοιμο charge από πίσω. Έχω τη σπάρκια για κάποιο λόγο. Λίγη σημασία έχει νομίζω γιατί πρέπει να τον αναγκάσω να σπαταλήσει το charge μου του και να ελπίσω ύστερα στο Gacha. Να μπορούμε να πάμε για outreach πρώτη, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο Garchomp. Και νομίζω πρέπει να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις βασικά αυτό που πρέπει. Το κάνεις, μπράβο. 3-2. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε like αν σας άρεσε, κάντε ένα sub για να μην χάνετε οτιδήποτε θα ανεβαίνει πλέον στο κανάλι στο Pokemania, το επίσημο κανάλι της σελίδας μας, και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε, γεια σας.